Λίνα, ο μάρτυρας έχει έρθει στη Βουλή ήδη λίγα λεπτά μετά από τις 12, ωστόσο δεν έχει μπει μέσα να εξεταστεί, διότι διεξάγεται μια πολύ μεγάλη έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της Προανακριτικής Επιτροπής μετά την καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει αλλίωση των χθεσινών πρακτικών της κατάθεσης του κυρίου Καλογρίτσα. Συγκεκριμένα, έχει υπάρξει αίτημα του Νίκου Παπά να γίνει σύγκριση της χθεσινής κατάθεσης, της απομαγνητοφώνησης της κατάθεσης του κυρίου Καλογρίτσα με τα χθεσινά πρακτικά, με το ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλει ότι έχουν βγει από τα πρακτικά μεγάλα κομμάτια τα οποία αφορούσαν ισχυρισμούς του κυρίου Καλογρίτσα, όπως είναι η επίμαχη φράση περί αναδίπλωσης για τα SMS. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε ο κύριος Καλογρίτσας αν υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ του κυρίου Παπά με τον ίδιο για τους Χούρι, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καλογρίτσας είπε ότι δεν θα την προσκομίσει. Αυτό το κομμάτι λοιπόν δεν έχει μπει μέσα στα πρακτικά. Όπως επίσης δεν έχει μπει μέσα στα πρακτικά πάντα σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, διότι εμείς δεν έχουμε πρόσβαση, όπως γνωρίζετε, σε αυτά τα πρακτικά. Δεν έχει μπει η επίθεση της κυρίας Τζάκρη στον κύριο Καλογρίτσα για τους ανυπόστατους, όπως είπε, ισχυρισμούς του. Είναι το επίμαχο κομμάτι ότι η μόνη έννοια του κυρίου Καλογρίτσα είναι να κρατήσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ και από εκεί και πέρα εμπλέκει ολόκληρη παράταξη σε αυτή την ιστορία. Και επίσης δεν υπάρχει, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, η κόντρα της κυρίας Τζάκρη με τον κύριο Κελέτσι, όταν εκείνος της είπε ότι εδώ δεν είναι κομμωτήριο. Έγινε ψηφοφορία για το αίτημα του κυρίου Παπάλινα μέσα στην Επιτροπή. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία το καταψήφισε, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε υπέρ, το Κίνημα Αλλαγής ψήφισε, δήλωσε παρόν, το ΚΚΕ επίσης ψήφισε υπέρ και η Ελληνική Λύση παρόν. Από εκεί και πέρα, μετά από αυτή την έντονη κόντρα, θα κάνει και μία δήλωση η κυρία Τζάκρη σε λίγη ώρα για αυτό το σκηνικό, καταγγέλλοντας πραξικόπημα στην ουσία από ό,τι μάθαμε για τα πρακτικά. Θα μπει μέσα ο κύριος Καλογρίτσας, δεύτερη μέρα. Θυμίζω ότι χτες ευνηδιαστικά διέκοψε την κατάθεσή του, γιατί επικαλέστηκε αδιαθεσία. Και ήταν μία θυελλώδης κατάθεση. Στην πρώτη μέρα αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ, Στέλλα.